Λοιπόν, να πάμε και σε κάτι άλλο το οποίο είναι της επικαιρότητας, διότι σε καμιά δεκαπενταρία μέρες περίπου είναι και η Eurovision. Λοιπόν, φέτος είναι η Eurovision, έχουμε στείλει ένα πάρα πολύ ωραίο κοριτσάκι, πάρα πολύ συμπαθικό, πάρα πολύ νέο, πάρα πολύ ταλαντούχο, το οποίο όμως έχει μια τάση να ζητάει αφροδισιακά. Βλέπω κάτι αφροδισιακό να έρχεται από εκεί πέρα, η Ελευθερία Ελευθερίου. Έτσι. Μωρό, μωρό. Καλώς ήρθες. Όχι, δεν κάθεσαι. Που κάνεις μια βόλτα γύρω-γύρω, να δω τι φοράς στα πόδια. Μπορεί να ρίξεις τα παπούτσια. Παπούτσια φοράω. Έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα εδώ. Να έρθω. Πήγες, για να δω. Ωραία, να... έρχομαι. Κάτσε ακίνητη. Ωραία. Έλα πιο κοντά. Άμα σε σκουντίξω, πέφτεις. Έτσι, προς τα πίσω. Αφού δεν έχει τίποτα πίσω. Τι είναι αυτά τα πράγματα, είναι τόσο, αλλά είναι. Πώς τα λένε αυτά. Αν πίσω, θα είναι λίγο επικίνδυνο. Επέσε μόνη σου. Συνήθεια είναι. Τι συνήθεια, εσείς βασανίζεστε, ρε, δεν τρέπεσαι από μικρά παιδιά. Οι γυναίκες βασανίζεστε. Και δεν μου λες, από μικρό σκεφτόσουν να πας στη Eurovision. Πάντα έβλεπα Eurovision και μου άρεσε. Απλά δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω ότι με έχω γίνει πλέον ένα μέρος, ένα κομμάτι της Eurovision. Ναι, και πέρυσι έτοιμη ήσουν, αλλά βγήκε ο άλλος και το έβγαλε στο διαδίκτυο. Αυτόν ήθελες να τον σκοτώσεις πέρυσι. Κοίταξε να σου πω. Άμα τον έπιανες, να τον σκότωνες. Όχι. Πιστεύω ότι όλα γίνονται για κάποιο σκοπό, για κάποιο λόγο. Μαγικό. Όχι, το πιστεύω αυτό. Μπορείς και διαβάζεις αυτό το στούκα στον Κοελίο. Όχι. Όχι. Δεν ήμουν έτοιμη τότε να πάω. Ίσως ήταν για καλό μου που έγινε. Α, αυτό. Ναι. Τώρα είμαι πιο αποφασισμένη και γενικά σαν Ελευθερία. Έχεις μια ελευθερία. Σαν ελευθερία έχεις αποκτήσει μια άλλη ελευθερία. Σε χάλασε καθόλου που ήταν λίγο πιο φτωχική η Eurovision φέτος, αντί να πάτε στο αρένα και τα λοιπά, πήγατε στο εμπορικό κέντρο, ας πούμε, σε χάλασε αυτό. Δεν με χάλασε καθόλου. Και μπράβο που έγινε και η Eurovision φέτος, κάτω από δύσκολες συνθήκες. Ναι. Και μπράβο που έγινε, γιατί εντάξει, και εγώ ένα νέο παιδί είμαι και άλλη μόνο. Η Eurovision για μένα ήταν ένα μεγάλο βήμα αυτή τη στιγμή. Το όλα ένα βράδυ κοίταζε εκεί πέρα ο Θέμος και έβγαλε ότι το τραγούδι σας μοιάζει με ένα τούρκικο. Το έπαιζε μισό το ένα, μισό το άλλο, μισό το ένα, μισό το άλλο. Τι έχεις να απαντήσεις, μοιάζει. Δεν ξέρω. Δεν τα άκουσα. Αλήθεια δεν τα άκουσα. Τι σου πει η εταιρεία. Ότι δεν μοιάζει. Ότι δεν μοιάζει. Όχι, ότι ήταν πλάκα του Θέμου αυτό. Αλλά δεν το άκουσα το τραγούδι. Πραγματικά και είμαι περίεργη γιατί τώρα με ρωτάνε, σήμερα με ρωτούσαν πολύ. Θα την κερδίσεις την ίδια δάμου. Δεν είναι έτσι. Πρέπει τα να την κερδίσεις, γιατί είναι Κύπρια. Γιατί και εγώ Κύπρια είμαι. Το ξέρω. Εγώ δεν θέλω να πάει καλά η Κύπρος. Ποιος θα πάει καλύτερα, η Κύπρος ή η Ελλάδα. Αλλιώς η ερώτηση. Ποιος να πάει καλύτερα. Τώρα είναι δύσκολο για μένα. Κύπρος ή η Ελλάδα. Να πάνε και δύο καλά. Εκπροσωπώ την Ελλάδα και η Κύπρος είναι η πατρίδα μου. Ποια θες να πάει καλύτερα. Η Κύπρος ή η Ελλάδα. Άλλο η Κύπρος, άλλο η Ελλάδα. Τι πάει να πει η λέξη αφροδισιακό, αφροντίζιακ. Αφροντίζιακ. Τι πάει να πει. Μπορεί κάποιος. Στο λεξικό, τι πάει να πει, δεν ξέρω. Ναι, μπορεί κάποιος. Εγώ τι με ρωτάει τώρα. Όχι, μεγάλο παιδί. Τι πάει να πει η λέξη, την τραγουδάς, την ξέρεις. Ναι. Έχει πολλούς ορισμούς. Κάτι ρε παιδί μου που είναι αφροδισιακό για σένα. Τι είναι το αφροδισιακό για σένα. Τι να μου πει. Και είναι αφροδισιακό. Ήρθε εδώ να μου κάνει ερωτήσει αφροδισιακό. Μπορεί να είναι. Ας πούμε η σοκολάτα. Μπορεί ένα να κομμάτι είναι χαλβά. Ένα κομμάτι χαλβάς, ναι. Μου κάνεις πλάκα τώρα. Δεν σου κάνω πλάκα. Δηλαδή εσύ όταν θες να αφροδισιαστείς γενικώς, ρίχνεις ένα χαλβά, ρίχνεις μια σοκολάτα, έτσι. Εγώ τρώω μπορεί. Ένα χαλούμι, έτσι, και είσαι ευχαριστημένη. Μπορεί να είναι και έτσι, αλλά στη στιγμή που αυτή που βρίσκομαι και με τις διατροφές και αυτά θα είναι τέλεια. Τι διατροφή, παιδάκι μου, σε βλέπω, είσαι τάκα, 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 όπως πρέπει να είσαι. Και έχεις και πολύ ωραίο κορμάκι, by the way. Ευχαριστώ. Εγώ δεν είμαι ωραίος κύριος, είναι μια χαρά. Λίγο μεγάλος. Είμαι πιο μεγάλος του μπαμπά σου. Θα μου πεις το τραγούδι όμως. Να το πω. Ναι. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Να ασκήσεις. Θα βάλω τον καλύτερο μου αυτό, γιατί εκπροσωπώ την Ελλάδα. Δεν το πάω ξέρω. Σαν Ελευθερία, σαν Ελλάδα πάω. Το ξέρω. Και εύχομαι να σας αφήσω ευχαριστημένες με το αποτέλεσμα. Να το χαρείς.
Σου το εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να σώσω φυλακή. Μπορείς. Ναι. Θα σε πάω εγώ εκεί. Να, θα σε σηκώσω, να σε σηκώσω εκεί. Όχι, δεν μπορώ να περπατήσω. Οκ, για να δούμε. Ευχαριστώ πολύ.